Στην πόλη των Σερών βρίσκεται από σήμερα Δευτέρα, 23 Μαΐου, έως και αύριο Τρίτη, 24 του μήνα, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Χρήστος Χατζηπαναγιώτης. Ο σκοπός της επίσκεψής του να παρευρεθεί ως επίσημος προσκεκλημένος στη 12η Διεθνή Πανεπιστημιάδα Φοιτητικού Θεάτρου. Μάλιστα, το πρωί ο αγαπημένος ηθοποιός βρέθηκε και στο Δημοτικό Κατάστημα Σερών, όπου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πέτρο Αγγελίδη και την πρόεδρο του ΔΠΘ, κυρία Σοφία Μπιτζίδου. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τιμή και χαρά που σας έχουμε κοντά μας. Και δικιά μου χαρά είναι. Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσω στην πόλη μας τον γνωστό ηθοποιό, τον κύριο Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. Τον έχουμε προσκαλέσει για να δει μία παράσταση στην Πανεπιστημιάδα Θεάτρου, αλλά θα δει δύο παραστάσεις, όχι πρόσκληση. Να πούμε ότι η πρόσκληση έγινε από το φθινόπωρο. Πήγα εγώ στο θέατρο Αλίκη και τον βρήκα. Ναι, βεβαίως. Είναι εξάλλου πολύ αγαπημένος μου φίλος και ο καλλιτεχνικός διευθυντής σας, ο Παναγιώτης. Και το είχα προγραμματίσει ότι θα έρθω. Θα ερχόμουν και περισσότερες μέρες, απλώς τώρα παίζουμε στη Θεσσαλονίκη με μια παράσταση που παίζαμε στο Αλίκη το χειμώνα και μπόρεσα να έρθω μόνο Δευτέρα Τρίτη. Αλλά και αυτό καλό είναι. Η παράσταση είναι, πρέπει να πω, πολύ ωραία και συνιστώ στους συμπολίτες μου να πάνε να τη δουν στην πολύ λαζαριστό στην Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή. Ξέρετε, πραγματικά είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός. Εγώ πολλά χρόνια σχεδιάζω πάντα να έρθω εδώ την εποχή που γίνεται η Πανεπιστημιάδα, αλλά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν γινότανε. Χαίρομαι που κατάφερα να έρθω φέτος, που είναι και μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για την Πανεπιστημιάδα σας, γιατί γίνεται ακρεφνώς με λεφτά του Δήμου και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ ωραίο, πολύ σπουδαίο, ιδιαίτερα σε αυτή την τόσο δύσκολη εποχή που ζούμε. Χαίρομαι που είμαι εδώ, έστω για δύο μέρες. Όπως ξέρετε, βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, παίζω με το θέατρο στη Μονή Λαζαριστών. Και χαίρομαι που θα δω δύο παραστάσεις σήμερα και αύριο. Θα συναντήσω τον φίλο μου τον Παναγιώτη, που έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, και θα δω τους φίλους μου τους Σεραίους, που έχω πάρα πολλούς. Ο δημοφιλής ηθοποιός θα παρακολουθήσει τις παραστάσεις εντελώς αναξιοπρεπές του Βασίλη Κατσικονούρη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το The Martyrs από το Ακαδημαϊκό Θέατρο του Φοιτητικού Θεάτρου Πολιτισμού Νης Σερβίας, που θα δοθούν στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια. Είναι πάρα πολύ ευίωνο το ότι νέοι άνθρωποι ασχολούνται με την τέχνη και δεν παίζουν μόνο τάβλη ή δεν βγαίνουν μόνο στις καφετέρειες. Είναι ο πολιτισμός έτσι κι αλλιώς. Και ειδικά το θέατρο είναι μια μεγάλη παρηγοριά, ιδιαίτερα στις μαύρες μέρες που περνάμε. Και το ότι οι νέα παιδιά παλεύουν, ενώ δεν είναι αυτό 100% το αντικείμενό τους, να δουλέψουν πάνω στο θέατρο και στο πολιτισμό, είναι μια μεγάλη ανάσα, μια μεγάλη ακτίνα φωτός. Ανάκαμψη, ποιος να ξέρει. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει ανάκαμψη. Η ανάκαμψη ίσως υπάρξει από τις δικές μας τις πρακτικές και τις στάσεις. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Δήμος, ας πούμε π.χ. των Σερών, στηρίζει το Δημοτικό Θέατρο είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι σημαντικό να το στηρίξουν και οι ίδιοι οι πολίτες. Μόνο έτσι το θέατρο θα στηριχτεί και θα στηριχτεί ουσιαστικά ένα πολύ σημαντικό τμήμα της πόλης. Δηλαδή το να υπάρχουν ωραίες παραστάσεις στη διάρκεια ειδικά του χειμώνα, που η πόλη είναι μακριά από τον πολιτισμό εντός εισαγωγικών, είναι πολύ σπουδαίο. Θα ήταν ωραίο λοιπόν οι πολίτες κάθε πόλης να στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες.